Αγροτικής Επιτροπής των συνταξιδικών οργανώσεων, όλων των συνταξιδικών οργανώσεων, χαιρετίζουμε όλους τους συναδέλφους που παρευρίσκονται εδώ σήμερα και δίνουν τη μάχη για τα αιτήματά μας, για τα προβλήματά μας ενάντια στο σφαγιασμό που ακολουθήθηκε από όλες τις κυβερνήσεις που μας άξισαν τα δικαιώματα. Είμαστε εδώ για να διαμαρτυρηθούμε απέναντι σε αυτούς που είναι υπεύθυνοι. Και υπεύθυνες είναι όλες οι κυβερνήσεις και η σημερινή κυβέρνηση. Γιατί με δικές τους αποφάσεις, με πολιτικές αποφάσεις και όχι με δικαστικές αποφάσεις, έκοψαν τα δικαιώματα της συντάξης μας, τις κύριες, τις επικουρικές και μας πήραν πίσω. Ό,τι με αγώνες και θυσίες έχουμε δουλέψει σε όλη μας τη ζωή, το πληρώσαμε, δεν το χρωστάμε σε κανένα δανειστή, είναι δικό μας και θα το διεκδικήσουμε μέχρι τέλους από τις πολιτικές ηγεσίες, γιατί αυτοί μας τα έκοψαν και όχι τα δικαστήρια και τα συμβούλια επικρατείας που βγάζουν αποφάσεις κατά το δοκούν. Άλλοτε οι αποφάσεις είναι ερμαφρόδιτες, άλλοτε υπέρ των κυβερνήσεων και της συνταγματικότητας των νόμων και άλλες φορές βγάζουν αποφάσεις που είναι ατελές φορές και ποτέ κανένας συνταξιούχος όλα αυτά τα χρόνια δεν πήρε πίσω ούτε ένα ευρώ από δικαστική απόφαση από όσα μας έχουν περικόψει. Αγαπητοί συνάδελφοι, ό,τι μας έκοψαν αυτά τα χρόνια, όσα μας έκοψαν, αυτά που μπορέσαμε και πήραμε πίσω, είναι με τους αγώνες μας. Είναι με τους αγώνες του συνταξιούχων που πέρσι ήταν 160, φέτος 140. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Και ήταν αποφάσεις οι οποίες από τις κυβερνήσεις πάρθηκαν για όλους τους συνταξιούχους. Εμείς ποτέ δεν καλλιεργήσαμε τη λογική «Τρέξτε να πληρώνετε δικηγόρους και δικαστήρια», γιατί όσοι πλήρωσαν, πολλοί από αυτούς, για αυτά που πλήρωσαν και για το σκοπό που πλήρωσαν, δεν δικαιούνται και τους έχουν κοροϊδέψει και κοροϊδεύουν και μέχρι σήμερα οι δικηγόροι και τα μεγαλονομικά γραφεία. Και εμείς είχαμε συμπαραστάτες αυτούς τους αγώνες, τους δικηγόρους εκείνους που μας έδωσαν νομικές συμβουλές αφιλοκερδός και δεν πήραν ούτε ένα ευρώ σε αυτή την πορεία. Καταφέραμε και πήραμε πίσω την εισφορά αλληλεγγύης, δεν την έδωσε κανένα δικαστήριο. Πήραμε πίσω την εισφορά για την υγεία, δεν την έδωσε κανένα δικαστήριο. Πήραμε πίσω την αρνητική νομοθεσία για τις συντάξεις κυρίας, δεν την έδωσε κανένα δικαστήριο. Πήραμε πίσω την εφαρμογή της προσωπικής διαφοράς για τους παλιούς συνταξιούχους, δεν την έδωσε κανένα δικαστήριο. Την έδωσαν οι αγώνες μας. Και τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, εάν το Συμβούλιο Επικρατείας, που είναι κατά παραγγελία η σημερινή διαδικασία και οι δίκες, βγάλει αρνητική απόφαση, θα σταυρώσουμε τα χέρια και τι διεκδικούμε? Διεκδικούμε κάποια ψίχουλα? Τα δώρα ποιος θα τα δώσει πίσω? Το Συμβούλιο Επικρατείας, το Συμβούλιο Επικρατείας έβγαλε αποφάσεις οι οποίες είναι καταστρεπτικές και μέχρι το 2014 λέει ότι έγινε και για τον νόμο Κατρούκαλου επίσης είναι καταστρεπτικές. Και εμείς διεκδικούμε σήμερα λοιπόν ό,τι μας έχει αφαιρεθεί και η κυβέρνηση ό,τι παράνομα έχει παρακρατηθεί και προηγούμενες κυβερνήσεις και από τη σημερινή κυβέρνηση να τα αποδώσει τώρα
εφαρμόσει. Με νόμο, με πολιτική απόφαση. Να αποδώσει δηλαδή και τις περικοπές τη διαφορά των 11 μηνών για το 2015, να αποδώσει και τις επικουρικές συντάξεις τη διαφορά χωρίς δίκες και προαποτούμενα και να αποδώσει, αφού λοιπόν λέει ότι έχουμε ανάπτυξη, ό,τι έχει αφαιρεθεί και τα δώρα μας και όλες τις περικοπές που έχουν γίνει. Αυτό το δρόμο πρέπει να ακολουθήσουμε και σταματήστε, αγαπητοί συνάδελφοι, έλεος να πληρώνετε άλλους τα μεγαλοδοκηγορικά γραφεία. Πολλοί χάσατε τα λεφτά σας, σας έχουν πάρει τα λεφτά τζάμπα, κοροϊδεύουν και σήμερα στέλνουν καθημερινά στους συνταξιούχους, δώστε μας 200, δώστε μας 300, δώστε μας 500 ευρώ να κάνουμε προσφυγές. Και τη στιγμή που η κυβέρνηση έχει πιεστεί στο έπακρο και λέει θα αποδώσει ορισμένα από αυτά, χωρίς να χρειάζεται κανείς να κάνει όλη αυτή την διαδικασία. Αυτή λοιπόν την πορεία πρέπει να ακολουθήσουμε. Και στη συνέχεια εμείς, για να δώσουμε το στίγμα που χρειάζεται, δεν ήρθαμε εδώ στο Συμβούλιο Επικρατείας, γιατί δεν κυβερνάει το Συμβούλιο Επικρατείας, να διαμαρτυρηθούμε απλώς εδώ. Εμείς ήρθαμε να δώσουμε ένα στίγμα, να σας μιλήσουμε και να σας πούμε την αλήθεια. Και θα κάνουμε πορεία τώρα στο Υπουργείο Εργασίας σε λίγο, αφού χαιρετήσουν και οι άλλοι συνάδελφοι από τη Συντονιστική Επιτροπή, να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση να αποδώσει τώρα ό,τι μας έχει παράνομα παρακρατήσει μπροστά στο Πάσχα, να δώσει το δώρο μας και ό,τι άλλα οφείλει να δώσει που με πολιτικές αποφάσεις τα έκοψαν και με πολιτικές αποφάσεις οφείλουν να τα δώσουν. Και όχι με τα δικαστήρια και τα συμβούλια επικρατείας που κοροϊδεύουν, αποπροσανατολίζουν και σπρώχνουν τον κόσμο να διαμαρτύρεται όχι εκεί που χρειάζεται, αλλά να πετάνε την μπάλα στην εξέδρα. Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Καλή χρονιά, καλή δύναμη, συνέχεια στους αγώνες. Θα χαιρετήσει εκ μέρους των συνταξιούχων του Δημοσίου ο συνάδελφος ο Χρήστος ο Πουρδούκης. Έχει τον λόγο πρόεδρος της Ομοσπονδίας. Τα είπε όλα ο Δήμος ο Κουμπούρης, δεν απομένει να πω τίποτα άλλο. Θα πω όμως ότι πρέπει να αποκατασταθούν οι συντάξεις. Πρέπει να αποκατασταθούν οι συντάξεις μας υγιείες και επικουρικές. Αντιμετωπίζουμε συνάδελφοι ένα σοβαρό πρόβλημα με τις επικουρικές συντάξεις. Το ΕΤΕΕΠ γράφεται στον τύπο ότι θα ενσωματωθεί στον ενιαίο φορέα κοινωνικής ασφάλισης στον ΕΦΚΑ με σκοπό η επικουρική σύνταξη να ενσωματωθεί στην κύρια σύνταξη. Πρέπει να το προσέξουμε, πρέπει ο αγώνας να συνεχιστεί γιατί είναι δύσκολη η καιρή και δεν πρέπει να υποστήρουμε τον αγώνα μας. Και οι εκπρόσωποι των συντασσικών οργανώσεων θα πρέπει να επισκεφθούμε τον πρόεδρο του ΕΤΕΕΠ για να του ζητήσουμε να μας πει τι θα γίνει με το ταμείο μας. Δεν πρέπει οι επικουρικές συντάξεις να ενσωματωθούν στις κύριες συντάξεις. Ο αγώνας συνεχίζεται. Είμαστε σήμερα εδώ για να πούμε ένα μεγάλο όχι στην κοροϊδία της Νέας Δημοκρατίας και στον εμπερνό. Την πρωτότυπη δίκη που κάνει σήμερα στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Είναι πρωτόγνωρη τα νομικά χρονικά της χώρας αυτό που συμβαίνει σήμερα έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Είστε στα αυτιά σας στις ειρήνες που ακούνται καθημερινά από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, από τα διάφορα νέα δίκτυα και αυτούς που καθημερινά μας τάζουν λαγούς με τετραχίλια. Οι πρόσφατες αποφάσεις ουστέ 4 του Οκτώβρη του 19 βάλανε τα φόπλακα σε όποιες διεκδικήσεις αναδρομικών. Θα δώσει επίσης τα δώρα Χριστουγέννων, δώρο Πάσχα και επίδομα αδεία. Συναδέλφισες και συνάδελφοι, ότι έχουμε κερδίσει μέχρι σήμερα, το έχουμε κερδίσει μέσα από τους αγώνες μας και μόνο. Όλοι μαζί λοιπόν να πορευτούμε.
βρεθούμε έξω από το Υπουργείο Εργασίας και να κερδικήσουμε ότι με πολιτικές αποφάσεις μας πήρανε από το 2010 μέχρι και σήμερα, έτσι και τώρα με πολιτική απόφαση να μας το δώσουνε. Μέσα σε λιγότερο από 40 μέρες η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα έκανε 3 κινητοποιήσεις στην Αθήνα. Κοντά σε αυτόν εδώ το χώρο της 30 Νοέμβρη μας συνέβη ό,τι καλύτερο μπορούσε να συμβεί. Κινητοποιηθήκαμε με τα παιδιά μας, με τους εργαζόμενους, με τις επαγγελματοβιοτέχνες, με όλους τους νεολαίους και πετύχαμε να αναδειχθεί το σοβαρότερο ζήτημα που μας απασχολεί. Είναι αυτό του ασφαλιστικού, συνάδελφοι. Δεν είναι μόνο τα αναδρομικά. Η κυβέρνηση έχει έτοιμο και παρόλο που κάνουν ότι τσακώνονται οι υπουργοί και ο ένας υποστηρίζει τη δημόσια ασφάλιση, ο άλλος είναι έτοιμο να τα ξεπουλήσει. Φαίνεται ότι μας δουλεύουν ψηρόγαζοι. Όσα χρόνια είναι ο ασφαλιστικός βίος των εργαζόμενων, το επικουρικό θα πηγαίνει σε φανς αν το αφήσουμε να περάσει αυτό. Καταλαβαίνετε πόσα χρήματα θα μαζέψουν. Πρέπει να αντισταθούμε. Η αρχή έγινε, θα το δυναμώσω. Δεύτερο, συνάδελφοι και συναδέλφες, συλλαγητήριο, ήταν σε αυτόν εδώ το χώρο με βροχή γέμισε ο τόπος ομπρέλες, βροχή που δεν είχε διάρκεια τέτοια άλλη φορά εδώ στην Αθήνα. Κι όμως ήταν η μεγαλύτερη πανελλαδική συγκέντρωση και ζητήσαμε εκεί, συνάδελφοι, ήταν πριν τις γιορτές λίγο, ζητήσαμε το δώρο και είπαμε στην κυβέρνηση ότι για 3 τελευταία χρόνια πολλοί συναδελφοί μας παίρναν κάποια ψίχουλα, τα είχαμε ονομάσει, μέρισμα. Αυτοί όμως εδώ προτιμάνε να τα κόψουν. Δεν δίνουν ψίχουλα, προτιμάνε το τίποτα. Επίσης, συνάδελφοι και συναδέλφισες, θυμάστε ότι είχε με νόμο θεσπιστεί η 13η σύνταξη. Ήταν κουτσουρεμένη, ήταν το 1/3 σχεδόν κάλυπτε ολόκληρες τις συντάξεις. Τι ζητούσαμε όμως? Να δοθεί ολόκληρη. Αυτοί που σήμερα κυβερνάν προτίμησαν να του κόψουν τελείως. Και επειδή εκκρεμεί μια συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, έτσι είπαν ότι μέσα στο Γενάρη θα γίνει, το πρώτο που θα ζητήσουμε επίμονα είναι η 13η σύνταξη. Όχι κουτσουρεμένη, ολόκληρη, μια σύνταξη ακόμα για τον κάθε συνταξιούχο. Συναδέλφες και συνάδελφοι, ερχόμαστε σήμερα τρίτο και γρήγορο συλλαγητήριο. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας, παρόλο που την υπήρχε ο χρόνος να προετοιμαστεί. Τι ζητάμε λοιπόν σήμερα? Αυτά που έβγαλαν παράνομα μέχρι και τα δικαστήρια, με απόφαση οριστική μάλιστα και αμετάκλητη, να μας τα δώσουν πίσω. Τι ψάχνουνε? Ψάχνουνε τους δικαστές, σχεδόν τους ίδιους δικαστές, να αλλάξουν την απόφαση? Αυτό θα είναι τραγικό, γιατί ήταν οριστική και αμετάκλητη. Ψάχνουν μάλλον την καθυστέρηση, γιατί και αυτό τους βολεύει. Εμείς όμως, όπως είπε και ο συνάδελφος ο Δήμος ο Κουμπούρης και ο πρόεδρος των δημοσίων, τα ζητάμε και δεν θα τα ξεχάσουμε ποτέ αυτά τα χρήματα, γιατί και το δώρο, όπως είπα, είναι παράνομο. Συναδέλφες και συνάδελφοι, τέλος. Είπαν, το ακούσαμε, ότι θα κλείσει το Διεθνές Νομισματικό Γραφείο εδώ στην Αθήνα. Δεν θα έχουμε τέτοιο. Αν τι πειράζει άμα δεν έχουμε γραφεία? Αν οι πολιτικές μας έρθουν από εκεί που μας έρχονται και φαίνεται ότι μας έρχονται, δεν πρέπει να τις πολεμήσουμε. Αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισες, μας πολιορκούν τα κανάλια σε καθημερινή βάση. Πρέπει να αντισταθούμε. Γι' αυτό η ευχή μου για το 2020 είναι να κάνουμε αγώνες, να ανακτήσουμε τα χαμένα, και σας ευχαριστούμε για την παρουσία. Καλή χρονιά.
Οι απόστρατοι βρίσκονται μέσα στον αγώνα μαζί με την κοινωνία, στον αγώνα επιβίωσης, ανάκτησης της αξιοπρέπειας όλων των συνταξιούχων. Είμαστε σήμερα εδώ για να δείξουμε ότι είμαστε μέσα στην κοινωνία. Αγωνιζόμαστε για να ανακτήσουμε τα χαμένα μας και να κρατήσουμε τα κεκτημένα μας. Η αξιοπρέπειά μας και η επιβίωσή μας δεν διαπραγματεύεται. Είμαστε μαζί στον αγώνα επιβίωσης. Παράλληλα, σε ένα κράτος δικαίου, καλούμε τη δικαιοσύνη να σταθεί στο ύψος της, να παραμείνει ανεξάρτητη όπως επιτάσσει το Σύνταγμα και όχι καθ' υπόδειξη των εκάστοτε κυβερνώντων. Εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη. Θέλουμε να το αποδείξει και αυτή επράκτως στον αγώνα μαζί. Σημειωτέων ότι αγώνας χαμένος είναι αυτός που δεν δόθηκε ποτέ. Σας ευχαριστώ πολύ. Η λαϊκή κουβέντα λέει, τι είχες Γιάννη μου, ό,τι είχα πάντα. Αυτή τη διαδικασία λοιπόν εμείς δεν την ανακαλύψαμε σήμερα. Στον δρόμο είμαστε από την ώρα που άρχισαν οι αδικίες και θα σταματήσουμε όταν τακτοποιηθούμε σε αυτή την ποιότητα ζωής μας. Δεν πληρώσαμε τυχαία. Πληρώναμε εκείνα που έλεγαν οι νόμοι τους, διεκδικούμε εκείνα που πραγματικά δικαιούμαστε και τίποτε παραπάνω. Δεν είπε κανένας για 16η σύνταξη, 13η και 14η που πληρώναμε. Και μας λέγανε ότι ξέρετε, είστε και ευνοημένοι γιατί πληρώνετε 6 δίμηνα και παίρνετε 7. Λοιπόν, πού είναι σήμερα τα 7 και πού είναι τα 6. Τα μισά είναι. Λοιπόν, συνεχίζουμε τον αγώνα. Μόνο εκεί υπάρχει εποτική και ελπίδα. Και ας αφήσουμε τις υπόλοιπες κουβέντες για αυτούς που λένε αέρα κομπανιστών. Ευχαριστώ. Χαιρετίζουμε την μαζική συγκέντρωσή μας εδώ μπροστά στο ΣΤΕ. Συνάδελφοι, στις 14 Δεκέμβρη του 19, εδώ πιο πάνω στα Μπροπύλα, κάτω από καταραχτώδη βροχή, εισέγερε μια μεγάλη πανελλαδική συγκέντρωση και πορεία στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανακάσαμε τότε στην κυβέρνηση, τα κυβερνητικά στελέχη, να μαζευτεί αντιπροσωπεία με τον κύριο Γεραπετρίτη και τον κύριο Βρούτσι. Στη συνάντηση λοιπόν αυτή ο κύριος Βρούτσι μας ανακοίνωσε ότι η σημερινή κοινωνική δίκη την προκάλεσε αυτός γιατί έβαλε τη δίκη του έφτα να τη ζητήσει. Άρα να μην έχουμε αυταπάτες, γιατί αγαπητοί συνάδελφοι, τα δώρα, οι συντάξεις, η υγεία δεν κερδιθήκαν αγαπητοί συνάδελφοι στις δίκες των πρωτοδικείων και στις αίθουσες των ΣΤΕ. Κερδιθήκανε με μαζικούς αποφασιστικούς αγώνες και πολλές περιπτώσεις και με αίμα. Και με αυτούς τους αγώνες θα τους φέρουμε πίσω. Δεν παρακαλούμε τους ηγέτες μας. Απαιτούμε επαναφορά των δώρων μας και ό,τι άλλο μας έχει παρακρατηθεί. Καλή χρονιά. Ο Πανεγύριος Σύλλογος Συνταξιούχων Δικηγόρων συμμετέχει αγωνιστικά στο σημερινό συλλαλητήριο και ενώνει τη φωνή των συνταξιούχων δικηγόρων με αυτή όλων των συνταξιούχων προς διεκδίκηση των δίκαιων αιτημάτων μας, τα οποία μόνο με αγώνα μπορούν να λυθούν. Σκέφτομαι ότι έχω δύο δρόμους μπροστά μου. Ο ένας είναι να καταφύγω στη δικαιοσύνη και στους θεσμούς των σφαγέων μας, γιατί γενικά έτσι είναι, ένα κατεστημένο γενικότερο που μας τα παίρνει. Και ο άλλος δρόμος είναι αγκαλιά με τον συνάδελφό μου που τον αδικούν, αγκαλιά και αλληλέγγυα με όλους τους συναδέλφους, να παλέψουμε για το δίκιο μας, να μας δούνε πολλούς και όχι σε κάποιους προθάλαμους δικηγορικών γραφείων που δεν μας βλέπει κανένας και να αναγκαστούν να κάνουν πίσω. Το καταφέραμε και το τελευταίο συνάδελφοι, κανένας δεν πήρε τίποτα από τους κατά τη γνώμη μου εγωαϊστές, καλοπροαίρετους συναδέλφους μου που νομίζαν ότι θα λύσουν το πρόβλημα με τα δικαστήρια. Αλλά για σκεφτείτε, ακόμα και αν αύριο πάρει κάποιος κάτι, πόσο με έχει θίξει εμένα και τους συναδέλφους μου που παλεύουμε και δεν καταφεύγουμε στη δικαιοσύνη. Όλοι μαζί συναδελφοί πρέπει να παλέψουμε ενάντια στην αδικία.